Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η αντιπυρική περίοδος στο νησί της Κρήτης και αν δεν βιώσαμε μια τραγωδία όπως την υπόλοιπη χώρα το καλοκαίρι, αυτό οφείλεται στο έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και στο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων. Η πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει σε τουλάχιστον 350 φωτιές σε όλο το νησί και παρόλα αυτά, χάρη στην εμπειρία του πυροσβεστικού σώματος στην Κρήτη, καμία από αυτές δεν πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Καμία δηλαδή δεν ξέφυγε, όπως συνηθίζεται να λέγεται στη γλώσσα των πυροσβεστών. Μεγάλο αριθμό εκδήλωση πυρκαγιών, 350 των αριθμών που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, καταφέραμε και τους υιοθετήσαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχουμε ζημιές ιδιαίτερες όσον αφορά σε αγροτικές περιουσίες και σε δασικές εκτάσεις. Όλη αυτή την περίοδο το προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας υπό το συντονισμό του Γενικού Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Αρχιπυράρχου Γεωργίου Τσικαλά ήταν επιποδός νύχτα και μέρα και μάλιστα συνέλαβαν ακόμα και εμπριστές από πρόθεση και επέβαλαν πρόστιμα σε περιπτώσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από απαγορευμένες υπαίθριες εργασίες. Οι παραβάτες θα υπόκειται σε διοικητικά πρόστιμα καθώς και σε ποινικές κυρώσεις. Άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κρήτης όμως ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες και όπου αλλού απαιτήθηκε εκτός Κρήτης, σε νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα. Η υπηρεσία μας κλήθηκε και βοηθήσαμε και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας οι οποίες πλήγησαν από αυτό το δύσκολο καλοκαίρι λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν, στην Άνδρο, στη Βιωτία, στο Λουτράκι, στον Εύρο και στα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στη Θεσσαλία με τη συνδρομή μας με οχήματα και άνδρες καθ' όλη τη διάρκεια του μηνός Αυγούστου, το τέλος Αυγούστου μέχρι και μέσα Σεπτεμβρίου με συνεχής εναλλαγή πληρωμάτων καταφέραμε και ενισχύσαμε και την υπόλοιπη Ελλάδα η οποία βρισκόταν σε δυσχερή θέση. Η πυροσβεστική υπηρεσία συστήνει στους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας και ανομβρίας στην Κρήτη. Μάλιστα, μόνο το τελευταίο δεκαήμερο εκδηλώθηκαν τουλάχιστον 23 πυρκαγιές. Έχουμε ισχυρούς ανέμους, ψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, οι οποίες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Οπότε, να αποφεύγετε οποιαδήποτε χρήση φλόγας, είτε για ψυχαγωγικούς λόγους, είτε για επαγγελματικούς λόγους στην Ήπεθρο, μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου. Που επεκτείνεται η απαγόρευση, παράταση, καύσης για υπολείμματα καλλιεργιών και οποιαδήποτε χρήση φλόγας.